Στο θέμα λοιπόν, που... ακούστε τώρα ένα θέμα. Στο θέμα που σε ανέδειξε. Μπορούμε να δείξουμε πίσω αυτά τα πλάνα που έχουμε τραβήξει για να εξηγήσω ναι. στον κόσμο. Εξήγησε, από τώρα ξεκίνα να εξηγείς. Περίμενε, κάτσε, θέλω να δείξω τα πλάνα. Όχι, ξεκίνα να εξηγείς. Δεκατιανή, για εξήγησε το. Όταν περπατάτε στους δρόμους, ακούτε έναν ήχο. Όχι το γνωστό ήχο. Ακούει φωνές. Του περιστεριού. Έναν άλλον ήχο, λίγο παράξενο. Λίγο δυσάρεστο. Λίγο. Κάπως έτσι. Και τι είναι αυτός ο ήχος? Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι τα πράσινα παπαγαλάκια που τα τελευταία χρόνια συναντάει ο κάθε πολίτης της Αθήνας σε όλες τις πλατείες. Γιατί τώρα το παπαγαλάκι, αυτό εδώ το παπαγαλάκι που πάει και κλέβει το ψωμί, δίπλα στις 18ωρες. Έχει έρθει εδώ και είναι δίπλα στις 18ωρες, ξέρεις? Εγώ, γιατί είναι πράσινο καταρχήν, θες να μας πεις? Αυτό θα γιατί θα είναι εγώ. Ο γνωστός πράσινος παπαγάλος του Αμαζονίου. Κάει και το κεφάλι του τώρα. Να, το ανατείναξες. Έτσι και πάνω, ναι. Για πες. Γιατί δεν θα σου πω εγώ, θα σου πει ο καθήλυν αρμόδιος. Ακριβώς. Ο άνθρωπος που αγάπησε τους παπαγάλους. Ο Γιώργος ο Τσελίκας. Περίμενα να βγάλουμε. Έτσι ακριβώς κάνουν. Πώς έτσι πάνε. Περίπου. Όντως, παιδιά, εδώ στο πάρκο Τρίτσι που είμαστε είναι ο πράσινος παπαγάλος. Πάνω από 2.000 είδη υπάρχουν γενικά στην Ελλάδα. Πουλιά. Θα είμαστε πουλιά, έτσι. Όχι είδη, πουλιά. Πουλιά, πουλιά. Τέσσερα είδη, 2.000. Θα μας πει η κυρία Ρούλα Τρίγκου. Σωστά. Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί προτιμήσαν το πάρκο Τρίτσι και πήγαν σε ένα άλλο πάρκο? Καταρχάς, βρεθήκαμε σήμερα στο πάρκο Τρίτσι ακριβώς επειδή έχει μια από τις μεγαλύτερες αποικίες παπαγάλων στην Ελλάδα. Οι παπαγάλοι βέβαια δεν είναι πουλιά της ελληνικής ορνηθοπανίδας, είναι επισκέπτες από τους τροπικούς που ήρθαν σε εμάς για να μείνουν. Έχουμε τέσσερα είδη παπαγάλων τα οποία έχουν δημιουργήσει φυσικές αποικίες στη φύση και είναι πλέον εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Τα είδη να ακούσουμε, ο πράσινος. Έχουμε το γνωστό ως πράσινο παπαγάλο που είναι ο δαχτυλιδολέμης ψητακίσκος. Είναι ο μειοψητακός, ο οποίος έχει γκρι πρόσωπο και στήθος και είναι επίσης πάρα πολύ κοινός. Έχουμε άλλο ένα είδος, το ευπατρίδι ψητακίσκο, ο οποίος επίσης είναι αρκετά εδώ πέρα και στο πάρκο, και σε άλλα, στο πάρκο Τρίτσι και σε άλλα μέρη. Και έχουμε και το φαιοκέφαλο της Σενεγάλης, ο οποίος είναι ο πιο σπάνιος. Έχει λίγα άτομα και μάλλον πλέον δεν απαντάτε στη χώρα. Έχουμε τόσους παπαγάλους στην Αθήνα. Όχι και τόσο. Τα αποστήθησα. Ψητακίδης ο πράσινος, όπως τον είπαμε. Ο πράσινος ο παπαγάλος είναι αυτός που λέμε, ναι, ο δαχτυλιδολέμης ψητακίσκος. Αυτό που τον ξέρουν όλοι ως πράσινος παπαγάλος και που τον βλέπουμε σε πολλά μέρη. Ωραία, αυτή λοιπόν, αφού δεν είναι ελληνικό είδος. Για κρεμάλα είναι το όνομα. Πώς αναπτύχθηκαν τόσο πολύ? Κανένα δεν είναι ελληνικό είδος. Ναι, κανένα από αυτά. Κανένα δεν είναι ελληνικό είδος. Όπως είπαμε, είναι είδη τα οποία είναι από άλλες περιοχές. Πώς ήρθαν από την Ασία και από την Αφρική, όπως και την Νότια Αμερική. Με το λεωφορείο ήρθαν. Πώς ήρθαν, λέει. Περίπου με το αεροπλάνο. Έχουν τα πρώτα πουλιά, γι' αυτό και οι πρώτες αποικίες ήταν νότια, στην περιοχή την ευρύτερη της Γλυφάδας. Ωραία. Οπότε προέρχονται από πουλιά τα οποία ήταν από εμπόριο άγριας πανίδας από το τότε αεροδρόμιο του Ελληνικού. Κάποια πουλιά από κάποιο ατύχημα που συνέβη απελευθερώθηκαν στη φύση και κάποια μπόρεσαν και δημιούργησαν φυσικές αποικίες. Ναι, δεν είναι δηλαδή τέτοιο... πουλιά τα οποία μετανάστευσαν. Δεν όχι, υπάρχει βέβαια, περίπτωση δεν να έχει γίνει κάτι, κάτι τέτοιο. Τέτοιο έγινε... Δεν μεταναστεύουν ούτε κάνουν τόσα χιλιόμετρα. Με το ατύχημα έχει γίνει, απλά ήταν μια χρονική στιγμή που το ζήσαμε εμείς. Που ήμασταν έξω το Μέγαρο Μαξίμου, όταν κάναμε ρεπορτάζ. Είχε γίνει ένα ατύχημα στον Εθνικό Κήπο. Το έκανε πρόσφατα με το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, είχαν. Να ρωτήσω κάτι. Είχαν ανοίξει τα κλουβιά και... από ατύχημα δηλαδή και γεμίσε. Ναι. Και απέδρασαν. Ναι, στην Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι, Ρουλά. Αυτά είναι μιμητικά εδώ, οι πράσινοι που έχουμε. Οι πράσινοι όχι τόσο, αλλά γενικά οι παπαγάλοι μπορούν, δηλαδή είναι πουλιά μίμη, τα οποία μπορούν και μιμούνται ήχους, οπότε και τη δική μας τη φωνή. Αλλά γενικά οι πράσινοι παπαγάλοι, όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι πουλιά τα οποία μιμούνται. Και επίσης να τονίσουμε ότι απαγορεύεται η σύλληψη και η κατοχή σε χμελωσία οποιοδήποτε είδους άγριου πουλιού. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μπορεί να πιάσει ένα παπαγάλο να τον έχει στην κατοχή του. Όπως επίσης και όσοι έχουν παπαγάλους, τους οποίους έχουν αγοράσει νόμιμα από το shop. Ξηρούς καρπούς τρώει. Ναι, δεν επιτρέπεται να τους αφήσουν στη φύση γιατί είναι ξενικά είδη και πρέπει να το τονίσουμε. Οι παπαγάλοι βεβαίως και δεν τρώνε ψωμί. Κανένα είδος δεν τρώει ψωμί. Αφού εδώ δεν έχουμε στα πλάνα και την πλακωθεί και κυνηγάει το περιστέρι να φάει το ψωμί. Εδώ στα πλάνα τον βλέπουμε. Ναι, γιατί βρίσκουν μια εύκολη... Αν πίνακι να φάει 10 μέρες. Βρίσκουν μια εύκολη... Το κοψελόρθωτο καημένο. Δεν είναι γενικά είδη τα οποία τρώνε ψωμί. Κανένα είδος αγρίου πουλιού δεν τρώει ψωμί. Για πείτε μας και κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Αυτό τώρα το είδος αναπτύσσεται, βλέπουμε, πολύ στην Αττική. Έτσι είχε ξεκινήσει από το Βασιλικό Κήπο και από τα Νότια. Και τώρα είναι σε όλα τα πάρκα της Αττικής. Για την ντόπια χλωρίδα και πανίδα, δημιουργεί θέμα, πρόβλημα?
Αν και είναι ξενικό είδος, επειδή οι παπαγάλοι καταρχάς δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι και σε πολλές άλλες περιοχές. Είναι στη Ρόδο, είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι σε πάρα πολλές περιοχές. Αλλά είναι καθαρά στο ανθρωπογενές και τελείως δομημένο περιβάλλον. Δηλαδή, μένουν μόνο στις πόλεις, δεν έχουν επεκταθεί στην Ήπεθρο. Οπότε, προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όσο μυθολογικοί τους παρακολουθούμε για πάνω από μία δεκαετία τους πληθυσμούς τους και δεν υπάρχει θέμα. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εκμεταλλεύονται ένα κενό, θα λέγαμε, οικολογικό θόκο, ένα κενό το οποίο είναι από είδη τα οποία έχουμε εμείς πάρα πολλά από διάφορα άλλα είδη του κόσμου, από τροπικά φυτά κλπ. Οπότε εκμεταλλεύονται όλα αυτά τα φυτά τα οποία καρποφορούν το χειμώνα, που δεν τα τρώνε άλλα είδη. Επίσης δεν υπάρχει κανένα θέμα του να κλέψουν εντός εισαγωγικών θέσεις φωλιάσματος. Οπότε οι παπαγάλοι προς το παρόν, εφόσον παραμένουν στις πόλεις και συμβιώνουμε αρμονικά μαζί τους, δεν έχουν κανένα θέμα για την άγρια οριζοπανίδα της Ελλάδας. Προς το θέλω, παρόν. Θέλω απλά να μας ξαναπείτε, γιατί μου αρέσανε τα ονόματα των παπαγάλων. Τα τέσσερα ονόματα. Τα τέσσερα ονόματα. Θα τα πεις εσύ που σ' αρέσει. Θα κάνω σπέλνιμ εγώ. Εγώ θα πω το πράσινο. Συνέχισε. Ωραία, αυτό που λέμε ο δαχτυλιδολέμης ψητακίσκος, επειδή έχει ένα δαχτυλίδι χαρακτηριστικό, είναι ο γνωστός ως πράσινος παπαγάλος. Υπάρχει ο ευπατρίδης. Ο ευπατρίδης γνωστό, έβηχο. Υπάρχει ο μειοψητακός, που είναι μειοψητακός επειδή είναι γκρι, οπότε έχει το χρώμα του ποντικιού. Και είναι και ο Θεοκέφαλος της Σενεγάλης. Πώς, πες τα αργά, μωρέ, αργά. Ο Θεοκέφαλος. Ο Θεοκέφαλος. Θεοκέφαλος. Θεό. Της Σενεγάλης. Της Σενεγάλης. Και της Σενεγάλης. Κάτι αντίστοιχο με εσένα, ας πούμε. Και αλλά... πιο δημοφιλής είναι η πράσινη, έτσι. Πιο δημοφιλής. Λοιπόν, λύσαμε τις απορίες μας. Μπράβο, είναι εδώ πέρα. Ωραία. Μας έχουν πάρει τις φωνές, μας έχουν πάρει τα αυτιά με τις φωνές τους. Γενικά οι παπαγάλοι είναι καταπληκτικοί. Γιώργο. Πολύχρωμοι και... Μην μιλάς, να τα ακούσουμε. Να, για βάλτε να τα ακούσουμε. Άντο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούγονται πραγματικά συνέχεια, γιατί είναι ακριβώς από πίσω μας. Τον ποιον έκανα εγώ, τον ψητά λέμιο. Εσύ έκανες τον πράσινο παπαγάλο, τον αγαπημένο σου. Έτσι. Άντε, γεια σας. Γεια χαρά. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε να τους δούμε από κοντά. Άρα και σε σεφ, κάτι που είχα δει ο πράσινο παπαγάλο, μπορεί να ήταν παπαγάλι, αν σου λέω ότι είναι παντού. Τι να ήταν, κροκόδιλοι που πετάνε. Εντάξει, ξέρω, να ήταν κάνει πιο άλλο πουλί. Εντάξει. Δεν ήταν παπαγάλος, ρε παιδί μου.